τα προβλήματά μας εξακολουθούν να παραμένουν τα ίδια. Το πρώτο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους που μας τρώνε τα δίχτυα, τα παραγάδια, απώλεια εισοδήματος γιατί τρώνε τα ψάρια πάνω από τα δίχτυα. Είχαμε κάνει σχετικά έγγραφα στο αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, στο τότε απερχόμενο υφυπουργό. Τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε νέο έγγραφο στο νεοεκλεγέντα Υπουργό Γεωργίας, να θέσουμε εκ νέου τα αιτήματά μας. Τι ζητάτε? Τι ζητάμε? Την αποζημίωση από τα λαγοκέφαλα, πρώτον. Αποζημίωση από τα θηλαστικά, φώκες, χελώνες, δελφίνια και ούτω καθεξής. Την αποζημίωση που χάνουμε συνέχεια τα εργαλεία μας λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Ένα σωρό εργατοώρες και μεροκάματα. Και μεροκάματα για να κάτσουμε να φτιάξουμε τις ζημιές από τα δίχτυα που μας έχουν προξενήσει τα λαγοκέφαλα. Δεν έχουν αποζημιωθεί εδώ στο λιμάνι μόνο του Ηρακλείου και σε αυτά που ξέρω και σε άλλα λιμάνια δεν έχουν αποζημιωθεί, αλλά εδώ στο λιμάνι Ηρακλείου 15 σκάφη έχουν χάσει 2.750 ευρώ, 3.000, 4.000 τα χάσανε διότι καταθέσανε λάθος αίτηση. Κάνανε δεύτερη. Απερίφθηκε λοιπόν το αίτημα πάλι, διότι είχαν καταθέσει διπλές αιτήσεις τάχα. Κάνουνε ένσταση, ούτε καν που τις ελέξανε. Το πρόβλημα είναι ότι βγάλανε μια αποζημίωση επί κορονοϊού να πάρουμε. Είναι 2.900 στο καΐκι μου, αλλά τόσα στο παιδί. Περίπου τα ίδια ποσά είναι για όλα τα σκάφη. Δεν πήραμε τίποτα. Έγινε κάποιο λάθος λογιστικό. Μας είπαν να κάνουμε έσταση γιατί έριξε ο λογιστής μας δεύτερη αίτηση, υποτίθεται τη σωστή. Τίποτα, ούτε την εξετάσανε, ούτε μπήκαν στον κόπο να την εξετάσουν. Τώρα... Και έχουμε πάει δικαστικός τώρα. Ζητάμε το δίκιο μας, να πάρουμε κι εμείς αυτά τα λεφτά. Μία της μίας είπαν να δώσουν δύο φράγκα στις ψαράδες και δεν τα πήραμε. Τα προβλήματά μας είναι ότι πάμε στη δουλειά, τη μια λαγοκέφαλα, την άλλη δελφίνια, την άλλη φώκες. Δηλαδή στα 10 μεροκάματα που θα πάμε, τα 3 τη βγάλουμε καθαρή, όλα τα άλλα είναι ζημιές. Είμαι ψαράς εδώ πέρα, είμαι από παιδί στο Καΐκι. Δυστυχώς τα προβλήματα των ψαράδων είναι αρκετά. Η ακρίβεια με τα πετρέλαια, για τα δολώματα, οι λαγοκέφαλοι, οι φώκες και δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος. Ας πούμε εγώ σαν νέος ψαράς δεν έχω κάποιο κίνητρο για να παραμείνω. Ενώ μου αρέσει, δεν μπορώ να παραμείνω γιατί δεν βγαίνει. Μία αποζημίωση ήταν να πάρουμε. Λόγω λογιστικού λάθους, στο γραφείο, έκανε την πρώτη έτσι, ήταν λάθος, λέει θα κάνουμε και μία δεύτερη. Έκανε τη δεύτερη χωρίς να έχει διαβάσει το ΦΕΚ, ότι παραπάνω από μία αιτήση δεν παίρνει λεφτά ο κάτοχος. Και φανήκαμε εμείς ψαράδες σαν κλέφτες στην ουσία, πήγαμε να πάρουμε δύο φορές τα λεφτά, γι' αυτό μας απορρίψανε και έτσι χάσαμε και αυτή την πολύ καλή επιδότηση.